Τι να μου πεις τώρα. Γιατί έρχεται το νερό εδώ? Για το αναπλούστο, το λόγο ότι εκεί πάνω πήγαν το ποτάμι ο Σόδος, ο Σκορμένος, ο Λάκος, και το νερό έφυγε, πήγαινε από εκεί πάνω, έφυγε, πήγαινε στα Βρυγάκη. Τώρα έχει το Σόδος, ο Λάκος, και το νερό έρχεται εδώ πέρα και μας πήγε όλους, απλά. Ένα δεύτερο, ότι ο Βαγγελάκης τότε είχε ανοίξει μια τρύπα για να ποτίζει το κτήμα του και έρχεται το νερό εδώ κάτω, τώρα χαμηλά, από τις τρύπες αυτές, και γι' αυτό έχουν κάνει και τόσο χαμηλά τους τοίχους. Για να φεύγει το νερό. Ακριβώς. Είναι από εκεί, στο γεφυράκι που είναι η διαφυγή του... Στο γεφυράκι δίπλα, που είναι το... το έχει κάνει ο Σκολόμενος Χαζής στο γεφυράκι δίπλα, ακριβώς είχε κάνει την τρύπα ο Βαγγελάκης. Ο Σαντορινιός που είχε φτιάξει το σπίτι. Εδώ είχε κάνει μια τάφρο. Είχε κάνει αυτό το λάγκο για να πέφτουν οι πέτρες μέσα και να φεύγει το νερό να περνάει μέσα από του Λαβούτα, που ήταν το, πριν το γυμνάσιο. Οπότε ήταν το νερό που ερχόταν από το Αγγελάκι. Ακριβώς. Μόνο το νερό που ερχόταν. Έπεφταν οι πέτρες μέσα στον τάφρο και ναι, στην πορεία. Φεύγανε από του Λαβούτα το χωράφι και πήγαινε στο ποτάμι κάτω που πήγαινε στο Ακρογιάλι. Οπότε στο Ακρογιάλι έβγαινε. Ακριβώς, ναι. Ναι. Σου πουλάκι το σπίτι μπροστά και έπαιρνε από κάτω. Πήγαινε στο Ακρογιάλι. Ωραία. Τώρα φτιάξανε το γυμνάσιο, αφήσανε μια κουνελότρυπα εκεί πέρα για ποτάμι και πνιγόμαστε εμείς. Και να το αποτέλεσμα. Ναι, τίποτα. Ο ξένος και ο ποταμός τον τόπο του γυρεύει, έλεγαν οι παλιοί. Και αυτή είναι η αλήθεια.